θα πάω στον εξαιρετικό σκητσογράφο και αρθρογράφο της πατρίδας μας, τον κύριο Στάθη Σταυρόπουλο, και θέλω να σας αποκαλύψω και κάτι. Τον τίτλο της εκπομπής την Παρασκευή τον βγάλαμε από μια δική του κουβέντα μαζί μας. Τον ρωτούσαμε πώς βλέπει, φυσικά με αγωνία, όλα τα παγκόσμια δρόμενα, και μας είπε μια φράση: φοβάμαι ότι είμαστε, ή πιστεύω ότι είμαστε, όχι φοβάμαι, μόλις στην αρχή της μεγάλης απροσδιοριστίας. Και αυτό κατατρέχει όλο τον πλανήτη. Καλημέρα, Στάθη. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στην πανέμορφη Κρήτη. Λοιπόν, εσύ έχεις εντυπώσει πια δυνατά, και βλέπω σιγά σιγά και στα σκίτσα περνά αυτό, ότι είμαστε, είτε είναι του εσωτερικού είτε είναι του διεθνούς, ότι είμαστε στην αρχή της μεγάλης απροσδιοριστίας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ναι, βέβαια, γιατί αν δει κανείς το παγκόσμιο τοπίο και ξέρει λίγο ιστορία, και οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρουν ιστορία ανεξάρτητα από το αν τη χρησιμοποιούν, γιατί όπως έλεγε ένας μεγάλος ιστορικός, το πρόβλημά μας με την ιστορία είναι ότι δεν την αφήνουμε να μας μάθει κάτι. Όποιος λοιπόν ξέρει ιστορία βλέπει ότι έχει δημιουργηθεί ένα τοπίο, το οποίο από γεωπολιτικής πλευράς θυμίζει τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εις ό,τι αφορά τις διακρατικές σχέσεις, και στο εσωτερικό των κοινωνιών θυμίζει το Μεσοπόλεμο. Αυτό δημιουργήθηκε, δεν δημιουργήθηκε από τη μια μέρα στην άλλη αυτή η ρευστότητα, δημιουργήθηκε με τον τρόπο που κυβερνήθηκε ο πλανήτης τα τελευταία 30 χρόνια, όπου παραμερίστηκε ο άνθρωπος και οι ανάγκες του, και έχουν δημιουργηθεί τέτοιες κολοσσίες αντιθέσεις που τις έχουμε πει και άλλη φορά που έχουμε κουβεντιάσει, που αποτυπώνονται στο γεγονός ότι το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει το 89-90% του πλούτου. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία, θα φέρει μεγάλες καταστροφές. Αυτές οι καταστροφές έχουν αρχίσει, είμαστε σε έναν αιωνί παγκόσμιο πόλεμο. Το ευτυχές ακόμα είναι ότι δεν είναι πυρηνικός, αλλά είμαστε στην άκρη της πυρηνικής απειλής. Σε άλλες εποχές η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η ίδια Ρωσία θα είχαν γεμίσει από φιλιρηνικές διαδηλώσεις, αντιπολεμικές. Τώρα δεν κουνιέται φύλλο. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις διακρατικές σχέσεις, έχει να κάνει με το μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης, τη μεγάλη φτώχεια και την ακόμα μεγαλύτερη φτώχεια που έρχεται. Έχει να κάνει με την επισιτιστική κρίση, με την ενεργειακή κρίση. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά θα χρειαστεί χρόνια για να κατασταλάξει κάπου, και δεν ξέρω τότε ποιος θα ζει και ποιος πεθαίνει και ποιος θα έχει πεθάνει κατά το κοινός λεγόμενο. Στάθη μου, πολλοί λένε ότι είναι ίσως η πιο σοβαρή παγκόσμια πολυεπίπεδα κρίση, που χωρίζει τον πλανήτη σε ένα, δύο, τρεις σφαίρες, όχι παραπάνω, αλλά πάντως τη χωρίζει με μια πολιτότητα. Επειδή αναφέρθηκες σε ένα κλίμα διακρατικό, παραμονές Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, κοινωνικό Μεσοπολέμου, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Οι κοινωνίες τότε, με στρεβλό αν θέλεις τρόπο, έβαλαν μια υπογραφή θεωρώντας ότι πρέπει να πάμε έτσι, αλλιώς προσπάθησαν να τη βάλουν. Εδώ οι κοινωνίες είναι σαν να περιμένουν κάτι να πέσει από τον ουρανό. Δηλαδή, ενώ αντιλαμβάνονται το ζόφο, είναι αδρανοποιημένες. Αυτό ακριβώς είναι που έλεγα και πριν, Γιώργο, ότι υπάρχει μια απουσία του λαϊκού παράγοντα σε όλα τα επίπεδα, και όπου αυτή εμφανίζεται είναι σπαραγματική. Διότι έχουν υποχωρήσει ιδεολογίες και μάλιστα τις θάψαμε πανηγυρικά, ενώ αυτές ήταν εκείνες που κρατούσαν την ανθρωπότητα σε μια λογική, ακόμα και οι συντηρητικές. Στη θέση των συντηρητικών και των αριστερών ιδεολογιών έχουν μπει εταιρείες. Η διαπάλη σήμερα δεν είναι μεταξύ μιας Ρωσίας που έχει αλφα χαρακτηριστικά και οι Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αλφα β' χαρακτηριστικά, έχουν και οι δύο αλφα. Δηλαδή είναι μια διαπάλη, η πιο επικίνδυνη από όλες, στην κορυφή του συστήματος των λύκων. Τρώγονται οι λύκοι μεταξύ τους, και για να φάει ο ένας τον άλλον τρώει ο ένας τα πρόβατα του αλουνού. Τα πρόβατα σιωπούν. Κουβέντιαζα σήμερα το πρωί με τη γυναίκα μου στον καφέ και μου έλεγε ότι οι Έλληνες πλέον είναι οι λιγότερο συνδικαλισμένοι στην Ευρώπη.
Και λέω εγώ, ποιοι, οι Έλληνες, οι υποτιθέμενοι, οι πολιτικοποιημένοι, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ανήσυχοι και δραστήριοι. Αν λοιπόν οι Έλληνες αποστρέφονται το συνδικαλισμό, βγάζοντας με τα χέρια τους τα μάτια τους, καταλαβαίνεις πώς πλέον εκδηλώνονται οι πολιτικές συμπεριφορές. Δυστυχώς διαπιστώνω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, ενώ είναι φτωχοδιάβολοι, σκέφτονται λες και είναι τραπεζίτες. Και αυτό το έχουμε ξαναπεί. Και μάλιστα είναι πολύ στενάχωρο το γεγονός ότι επαναλαμβάνουμε τις ίδιες διαπιστώσεις, διότι σημαίνει ότι δεν διορθώνεται και τίποτα. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει μια κοινωνία βλέποντας κατά 60% μια εκπομπή που έχει να κάνει με ένα φόνο, ας πούμε, και να μην ασχολείται καθόλου με πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ίδια της τη ζωή. Υπάρχει πολιτιστική έκπτωση. Θα σε ρωτούσα ποιους καλλιτέχνες ακολουθούμε σήμερα και ποιους ακολουθούσαμε σε άλλες εποχές. Και όταν λέω ακολουθώ, το λέω με τη θετική έννοια. Όχι με την έννοια του οπαδού, αλλά με την έννοια του εκφράζεστε. Ποιος μας εκφράζει σήμερα από τους καλλιτέχνες, ποιος μας εξέφραζε σε πολύ πιο δύσκολα χρόνια, αλλά πολύ πιο γόνιμα, διότι υπήρχε επικοινωνία. Σήμερα ο δημόσιος χώρος έχει καταργηθεί, έχει αντικατασταθεί από μια φενάκι επικοινωνίας, που είναι το διαδίκτυο, και τα πράγματα βαίνουν από το κακό στο χειρότερο, με τους ανθρώπους να είναι θεατές. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα της εποχής μας, ναι, είναι ακριβώς αυτό. Έγραφα έτσι ένα σχολιάκι και συγγνώμη που αναφέρομαι στον εαυτό μου, αλλά έρεται το πρόβλημα αυτό, διότι το είπαν και άλλοι πάρα πολύ και φαινώς ανακουφίστηκα που το διάβασα, αφετέρου στενοχωρήθηκα ταυτοχρόνως, που είναι το εξής. Ότι σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε την πολυπληθέστερη εργατική τάξη στην ιστορία. Ταυτοχρόνως όμως αυτή η ίδια η τάξη δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι εργατική. Δηλαδή έχουμε τεράστιο χάσμα μεταξύ της ταξικής θέσης των ανθρώπων και της ταξικής συνείδησης. Αυτό νομίζω ότι βρίσκεται στη ρίζα των κακών που μας ταλανίζουν, της κακοδαιμονίας της εποχής. Ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καμία κοινωνική αυτογνωσία ή την έχουν σε ένα ελάχιστο ποσοστό και οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι και συμμετέχουν με αυτή την λογική ή δεν συμμετέχουν καθόλου. Άρα και τα δύο είναι λάθος. Δηλαδή αν νομίζεις ότι είσαι ο Elon Musk, επιβεβαιώνεις αυτό που έλεγε ο Χεμινγκουέ για τους Αμερικάνους για να εξηγήσει γιατί δεν υπήρχε εκεί αριστερό κίνημα. Έλεγε λοιπόν ότι οι Αμερικανοί δεν ξέρουν ότι είναι εργάτες, αλλά νομίζουν ότι είναι μελλοντικοί εκατομμυριούχοι. Δηλαδή δεν είχαν καμία υπόσταση ταξική επειδή δεν την αντιλαμβάνονταν. Η ταξική υπόσταση υπάρχει είτε την αντιλαμβάνεσαι είτε όχι. Όσο λοιπόν υπάρχει αυτό το χάσμα, θα παρακολουθούμε τα πράγματα χωρίς να τα καταλαβαίνουμε ή δεν θα μας νοιάζει να τα καταλάβουμε. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή με τον Ιωνί πόλεμο Δύσης Ρωσίας ανοίγουν την πόρτα του φρενοκομείου. Οι άνθρωποι εδώ περιορίστηκαν και σε άλλες χώρες το ποια προπαγάνδα θα παρακολουθήσουν. Πιανόν θα γίνουν οπαδοί. Έτσι. Και μάλιστα όσους είναι σκεπτόμενοι τους χαρακτήρισαν οι σαποστάκηδες, πολύ εύκολη ρετσινιά είναι αυτή που σε εμποδίζει να σκεφτείς, γιατί όπως έλεγε ο Σόλωνας, όταν η πόλη χωρίζεται στα δύο, αυτός που δεν παίρνει θέση είναι άτιμος. Αν λοιπόν πάρεις θέση υπό το κράτος της προπαγάνδας, είσαι ηλίθιος. Αν προσπαθήσεις να καταλάβεις τι γίνεται και να μιλήσεις για τις ευθύνες και των μεν και των δε, γίνεσαι εις αποστάκιας. Με αυτή τη λογική όμως μια κοινωνία δεν μπορεί να συνδιαλλαγεί. Και ξεπέφτει σε φαινόμενα όπως αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ και το Μητσοτάκη και τα βασιλικά χτήματα, τα πρώην βασιλικά, την εθνική περιουσία στο Τατόικ. Όταν λοιπόν έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που η αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να αναδεικνύει ζητήματα για ξεκατίνιασμα και όχι ζητήματα τα οποία αφορούν τον κόσμο, και όταν έχουμε και τον κόσμο ο οποίος αδιαφορεί για τα δικά του προβλήματα και περιμένει να ζήσει με επιδόματα ή με αναπροσαρμογές ή κυνηγώντας 3 λεπτά την ημέρα επίδομα καυσίμων ή περιμένοντας κάποια εταιρεία που τον ληστεύει να μην τον ληστεύει πια, τότε το πρόβλημα είναι σοβαρό στο εσωτερικό της κοινωνίας. Με τη διαφορά τη μεγάλη από το Μεσοπόλεμο ότι τότε αυτά τα προβλήματα στο εσωτερικό της οι κοινωνίες τα καταλάβαιναν με ιδεολογικούς όρους. Δεξιάς ή αριστεράς, δεν έχει σημασία. Πάντως με ιδεολογικούς όρους.
σήμερα τους, τα προβλήματα αυτά τα αντιλαμβανόμαστε με όρους reality show και πρωινάδικου. Είναι τεράστια διαφορά και γι' αυτό φοβάμαι πάρα πολύ για το καταστροφικό αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει μια διακυβέρνηση που χειραγωγεί τις μάζες ή δεν ελέγχεται από τις μάζες. Εδώ δεν θέλουμε πια να χρησιμοποιήσουμε λέξεις που περιγράφουν τα πράγματα. Πρέπει να χρησιμοποιούμε ένα λεξιλόγιο το οποίο επιβλήθηκε από εκείνους που τυρανάνε τους ανθρώπους και οι άνθρωποι το αναπαράγουν. Σήμερα σου λέει ο άλλος απασχολήσιμος και δεν ανατριχιάζει. Σου λέει γενιά των 700 ευρώ και το θεωρεί επίτευγμα, ενώ κάποτε μας έπιανε τρόμος όταν βλέπαμε την γενιά των 700 ευρώ να έρχεται. Και όταν λέω κάποτε δεν εννοώ πολύ παλιά, αλλά η σύγχυση που έχει επιφέρει στους ανθρώπους η 20ετία της ψευδούς ευημερίας και η 12ετία της υπαρκτής χρεοκοπίας είναι πλέον θέμα και γόρδιος δεσμός που πρέπει να το λύσει ο κάθε πολίτης, είτε ο ίδιος είτε επικοινωνώντας επιτέλους με τους άλλους, διότι κατά μόνας δεν γίνεται τίποτα. Εγώ πιστεύω λοιπόν, και τελειώνω με αυτό Γιώργο, ότι εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχουν βρει και τα κάνουν αυτοί που κυβερνάνε, διότι τους παρακολουθούμε σαν ζόμπι. Άρα εσύ λες ότι εδώ πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση και για τις ευθύνες ημών των πολιτών. Και δεν μπορεί να είμαστε εκτός κάδρου. Θα σε ρωτήσω για το πολιτικό σύστημα, αλλά επειδή το υπενόησες, θεωρείς, χωρίς, και το λέω αυτό γιατί γνωρίζω, χωρίς να είσαι τεχνοφοβικός, ότι αυτή η υπερπληθωριστική κατάσταση γύρω από την πληροφορία είναι το μεγάλο τρίκ, το μεγάλο παιχνίδι για να σε αδρανοποιεί ως κοινωνία? Όχι, είναι η προδιάθεση των ανθρώπων για τη χρήση της τεχνολογίας. Όταν βλέπουν ότι η τεχνολογία, για παράδειγμα, παρεκτρέπεται και ότι οδεύει προς ενσωματωμένα τσιπάκια ταυτότητος και δεν αντιδρά, δεν του φταίει η τεχνολογία, του φταίει η δική του πολιτική θέση. Όταν νομίζει ότι ένας δημοσιογράφος που γράφει σε ένα μέσο ενημέρωσης και είναι γνωσμένου ήθους, πρέπει να αποδεικνύει κάθε φορά αυτό που λέει με ένα link, το λέω γιατί το βιώνω στο Twitter, σαν να είναι χτεσινός δηλαδή, διότι με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνουν οι ιδιώτες ο ένας τον άλλον, και χρησιμοποιώ τη λέξη ιδιώτες και όχι πολίτες συνειδητά, τότε ακριβώς υπάρχει θέμα, όπως λες, και υπερπληροφόρησης και κακής χρήσης της πληροφορίας και παραπληροφόρησης. Εδώ προσπαθούσαμε στην αρχή του πολέμου να αναλύσουμε τις αιτίες του και αμέσως τρώγαμε κάποιοι τη ρεθινιά του ρωσόφιλου, μόνο και μόνο διότι δεν κάναμε αναπαραγωγή της κρατούσας προπαγάνδας. Έτσι όμως δεν βγαίνει άκρη, γι' αυτό μιλώ και για την ευθύνη των πολιτών. Για παράδειγμα τον καθηγητή, τον κύριο Ιωάννη Μάζη, τον τίμησε η Γαλλική Δημοκρατία με προχθές, το παράσιμο σωστά. Ταξιάρχη του Φίνικα. Ο άνθρωπος αυτός από τον κάθε στρατάρχη σε εισαγωγικά του διαδικτύου έχει ακούσει, θα μου επιτρέψετε να πω τη λέξη για να αποδώσω το τι συνέβη, τα μπινελίκια της αρκούδας. Ο κάθε ένας μπορούσε να λέει ότι ο Μάζης είναι ρωσόφιλος και να μην καταλαβαίνει, να μην μπαίνει στον κόπο να διαβάσει γιατί ο Μάζης λέει αυτό ή γιατί λέει εκείνο. Και εγώ δεν λέω να πιστεί, να το διασταυρώσει, να δει τι γίνεται, να βάλει το μυαλό του να δουλέψει. Αυτή η κοινωνία λοιπόν, η ελληνική, εδώ και πάρα πολλά χρόνια μετά από το σοκ του 15, δείχνει σαν να έχει βυθιστεί σε μια κατάσταση λίθαργου. Αυτό το θεωρώ το ίδιο επικίνδυνο με τη χρήση των βομβών που κάνουν οι μεγάλες δυνάμεις και οι μικρότερες που τους ακολουθούν. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, γιατί βλέπω ας πούμε το θέμα της σκύλας και της χάριβδης. Όσο μιλάς πρέπει να σου πω ότι έρχονται βροχή μηνυμάτων. Επιτέλους λέει κάποιος τα πει όλα. Επιτέλους έχουμε να και εμείς. Να είναι καλά αυτοί που το λένε, Γιώργο. Πολύ μου, πολύ είναι να... οι απλοί πολίτες. Άκουσε τι λέει εδώ. Έχουμε και εμείς ευθύνη. Επιτέλους πρέπει να βγούμε από την αδράνεια. Άλλοι φίλοι εδώ μου σημειώνουν ότι ένα παράδειγμα πολύ εύστοχο είναι αυτό που είπε ο κύριος Στάθης, λέει, με την περίπτωση Μάζη, δηλαδή η Γαλλική Ακαδημία δεν ξέρει τι της γίνεται, είναι ρωσόφιλη. Να το κάνουμε όμως και χειρότερο. Πολύ σοβαρά αμερικανικά, λέει, think tank, συζητάνε πολύ ελεύθερα αιτίες και αιτιατά αυτής της κατάστασης, όταν στην Ελλάδα πρέπει να κάνεις δήλωση ευθύνης. Ακριβώς, και μάλιστα πολλά από αυτά τα think tank και διανοούμενους και καθηγητές τα είχαμε επικαλεστεί και οι γράφοντες, όσοι γράφουν με σκοπό και κριτήριο την ενημέρωση του κόσμου και όχι την χειραγώγησή του.
και αυτοί υπέστησαν αυτή την κριτική. Μάλιστα τις προάλλες διάβαζα το άρθρο, συγγνώμη να δω τις σημειώσεις μου γιατί αξίζει τον κόπο να το πω, ενός σοβαρού Αμερικανού καθηγητή, παρακαλώ φιλελεύθερου, όχι νεοφιλελεύθερου, φιλελεύθερου, του Πάτρικ Ντενιν, ο οποίος εξηγούσε τι εστί λαϊκισμός και πώς χρησιμοποιείται η λέξη. Έλεγε λοιπόν ότι λαϊκισμός θεωρείται από τους δυνατούς ότι είναι δημοκρατικό και δεν τους αρέσει. Όμως εδώ θα έχεις παρατηρήσει ότι ο ένας λέει τον άλλον λαϊκιστή με πρώτη αφορμή και πρώτη ευκολία και πρώτη ζήτηση και με ευκολία. Θέλω να πω δηλαδή, και επανέρχομαι σε αυτό που είπα πριν, ότι οι άνθρωποι υιοθετούν το κυρίαρχο ιδιόλεκτο, δηλαδή τη γλώσσα της προπαγάνδας, τη ρητορική των δημαγωγών, και δεν καταλαβαίνουν ότι ο λαός δεν μπορεί να είναι λαϊκιστής. Είναι ανόητο, δεν έχει νόημα. Μπορεί να είναι λαϊκιστής ο δημαγωγός που χειραγωγεί το λαό. Αν λοιπόν δεν σκεφτόμαστε με κάποιους όρους οι οποίοι είναι προϋπόθεση για να σκεφτόμαστε, και αυτοί οι όροι έχουν καεί στην πυρά ότι είναι παλιοί, ότι δεν έχουν πια αξία, σου γράφει ο άλλος ότι δεν έχει καμιά αξία η ορολογία η μαρξιστική για παράδειγμα, διότι αυτός έχει γίνει ήδη Elon Musk. Και δεν καταλαβαίνει ότι η εργατική τάξη υπάρχει, ότι η ταξική πάλι είναι αυτή που πάει μπροστά μια κοινωνία ή την πάει πίσω αν ιτηθεί, και όλα αυτά τα στοιχειώδη πράγματα τα οποία πλέον δεν έχουν αξία διότι είναι του περασμένου αιώνα. Τότε δεν έχει καμιά αξία τι είπε ο Αριστοτέλης που είναι 2000 ετών ή ο Πλάτωνας ή ο Χριστός. Δηλαδή δεν μπορεί η αλήθεια να έχει και αυτή ηλικιακό προσδιορισμό. Τα λέω αυτά διότι είναι, δηλαδή στην πρώτη δημοτικού δεν θα τα λέγαμε. Και τώρα είμαστε αναγκασμένοι για να πούμε κάτι, να πούμε όλη την αλφάβητο πρώτα για να σχηματιστεί η λέξη μετά. Μια χαρά το είπες. Θα κλείσω με κάτι πεζό, θα σε προσγειώσω, αλλά δεν είναι τόσο πεζό. Mm. Έχεις μία εξήγηση πώς γίνεται η μεγάλη πολιτική κομματική συσχετισμή που είναι στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού παιχνιδιού. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Ναι. Να μπορούν να κινητοποιούν εκατοντάδες για να ψηφίσουν θέσεις ενός κόμματος, όνομα ενός κόμματος, πρόεδρο ενός κόμματος, μέλη ενός οργάνου κόμματος, αλλά τα ίδια αυτά κόμματα αδυνατούν, αδιαφορούν, δεν θέλουν ή κάποιος από αυτά τα κόμματα τέλος πάντων δεν κινητοποιεί την κοινωνία πάνω στα αιτήματά της. Ακριβώς είναι πολύ εύστοχο το ερώτημα αυτό, Γιώργο, διότι αποδεικνύει και τη φύση του πολιτικού συστήματος η απάντηση που μπορεί να του δοθεί, η οποία είναι η εξής. Τα τρία κόμματα εξουσίας, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, δεν έχουν καμία διαφορά μεταξύ τους. Άλλωστε το υβρίδιο που κυβερνά την Ευρώπη τα τελευταία 40 χρόνια είναι ο συνδυασμός του νεοφιλελευθερισμού με την ενσωματωμένη αριστερά. Εφόσον λοιπόν δεν έχουν διαφορές μεταξύ τους, οι διαφορές τις οποίες επινοούν ή δείχνουν ότι έχουν, εις ό,τι αφορά την πολιτική, είναι εκείνες οι οποίες τους δίνουν κομματική υπόσταση. Γι' αυτό και κινητοποιούν τον κόσμο μόνο για κομματικές υποθέσεις. Πώς θα εκλεγεί κάποιος ή πώς θα είναι το συνέδριό του. Όχι όμως για πολιτικές υποθέσεις, διότι δεν έχουν διαφορά στην πολιτική τους. Το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, γιατί ξέρω ότι στο τέλος θα με ρωτήσεις πώς θα έκανα και ένα σκίτσο. Το πολιτικό σύστημα λοιπόν στην Ελλάδα, Γιώργο, είναι ένα γιγάντιο τηλέφωνο από το οποίο καλούνται οι αρχηγοί των κομμάτων από τον εκάστοτε επικυρίαρχο για να λάβουν εντολές. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα ούτε πολιτικών κινητοποιήσεων, ούτε πολιτικών διαφορών και φυσικά ούτε λύσεων για τα λαϊκά προβλήματα. Υπάρχει μόνο κομματική επιβεβαίωση και αυτοεπιβεβαίωση, αναπαραγωγή ενός μοντέλου διακυβέρνησης που αν υποθέσουμε ότι έχει μια γραμμή παραγωγής, σκελετός μπαίνει, σκελετός βγαίνει. Μας έφτιαξε ένα καταπληκτικό σκίτσο, μας πρόλαβε σε όλα σήμερα, πρέπει να το πω. Έχουμε γνωριστεί αρκετά και σε ευχαριστώ. Φοβερό για αυτό, σκίτσο. Γιατί είναι φοβερό. Μεγάλη μου χαρά που κουβεντιάζουμε. Φοβερό, έτσι πως μας το έκανε. Ξέρω ότι στο τέλος θα με ρωτήσεις για ένα σκίτσο. Μας πρόλαβε σήμερα όμως, μας είπες ένα μεγάλο τηλέφωνο, το σκεφτεί ο κόσμος. Βέβαια. Που πάνε και παίρνουν την εντολή από τον εκάστοτε επικυρίαρχο. Θα σου κάνω άλλη τρίπλα λοιπόν. Θα κλείσω με αυτό που στέλνει ο εξαιρετικός κύριος Γιάννης, συχνός ακροατής από το Βέλγιο, από τις Βρυξέλλες. Πείτε στον κύριο Στάθη, λέει τον εξαιρετικό, ότι ο νόμος του Μουρ προβλέπει ότι κάθε 18 μήνες διπλασιάζεται η υπολογιστική δύναμη. Απόρρια του νόμου του Μουρ κάθε 10 χρόνια, δυστυχώς,
μειώνεται στο μισό η συλλογική ανθρώπινη σοφία. Είναι αλήθεια αυτό, μεγάλη αλήθεια, και είναι η ουσία της συζήτησης που κάναμε, το πώς οι πολίτες θα μπορέσουν να αντιστρέψουν αυτό τον νόμο, όχι σε εισαγωγικά, αλλά τον νόμο των κυριάρχων. Στάθη Σταυρόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή, για μια φορά ακόμη, την εξαιρετική συζήτηση. Έχει μια ικανότητα να μας ταξιδεύει με τόσο απλό τρόπο σε αλήθειες, και από εκεί και πέρα του καθενός το μυαλό όπως το αντιλαμβάνεται και θέλει να το αναλύσει. Δεν σας χειραγωγεί. Αυτή είναι η ελευθερία. Βάζει φωτιές όμως. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στάθη. Καλή σου ημέρα. Να είσαι καλημέρα, καλά. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στους ακροατές σου.